Θα ξεκινήσω. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλιωση που με κάλεσε να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Θα εξηγήσω γιατί, αλλά πριν να ξεκινήσω με μια διευκρίνηση, παίρνοντας το νήμα από την κυρία Λάζαρη. Δημοκρατία και αλήθεια, ναι. Αλλά τι εννοεί κάποιος που μιλάει για δημοκρατία και αλήθεια περί δημοκρατίας? Αν εννοεί το σημερινό σύστημα, τότε η αλήθεια περιέχει ένα μεγάλο ψέμα που δεν μπορεί να είναι συμβατό με την ίδια την πραγματικότητα την οποία περιγράφει. Διότι με το επιχείρημα της αλήθειας ουσιαστικά μας πείθει και μας θυμίζει ότι το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό, άρα ευτυχισμένοι είμαστε, γιατί να πάμε σε ένα άλλο που θα είναι χειρότερο, γιατί το επόμενο είναι το αυταρχικό καθεστώς. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω εξ αρχής ότι στο μυθισόρημα αυτό διατυπώνεται ένας αντίλογος σε όλη την κυρίαρχη οπτική που έχει να κάνει με την προσέγγιση της τεχνολογίας της επικοινωνίας σήμερα, που ξεκίνησε από τον Orwell και που θεωρείται ότι είναι το μέγιστο κακό που θα κατατρίχει τον άνθρωπο και θα τον υποτάξει με όρους απόλυτης εξουσίας σε κάποιους ηγεμόνες. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι βάζουν στο επιχείρημα αυτό το κάρο μπροστά από το άλογο, ότι δηλαδή θεωρούν πως το σύστημα που επινόησαν το 18ο αιώνα για να μεταφέρουν τη κοινωνία της φεουδαρχίας στη νεότερη εποχή της ελευθερίας, της ατομικής ελευθερίας, το θέλουν αναλύωτο, δογματικά και στατικά, ως εάν δεν πέρασε μια μέρα από πάνω του. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα όσα καινούργια γεννιόνται, ιδίως στο επίπεδο της τεχνολογίας, θέλουν να τα υποτάξουν στις προδιαγραφές αυτού του συστήματος. Αντί δηλαδή να σκεφτούν ότι πρέπει, αυτό υπηρέτησε ο Orwell και όλοι οι άλλοι, αντί να σκεφτούν ότι πρέπει το σύστημα να το μεταφέρουν στην εποχή μας για να υπηρετήσει τις καινούργιες συνθήκες, προσπαθούν να διερευνήσουν πως το παράλληλο πολιτικό σύστημα που κινείται στο επίπεδο του τεχνοδικτύου ή διαδικτύου, όπως θέλετε πέστε το, θα υποταχθεί στους ηγεμόνες τους οποίους προσδιορίζει το σύστημα της απλής εκλόγιμης μοναρχίας. Θέλω επίσης να κάνω μια προκαταρκτική διευκρίνηση. Ο ίδιος έχω μια απέχθεια προς τα μυθιστορήματα. Διότι όταν κανείς διαβάζει ένα μυθιστόρημα, συνήθως είναι επικεντρωμένο σε ατομικές συμπεριφορές, σχέσεις ανθρώπινες κλπ. Δηλαδή, στην καθημερινότητα του ανθρώπου που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά που αφήνει ανέγκυχτο το περιεχόμενο μέσα στο οποίο τοποθετείται το επιμέρους. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αισθάνεται κανείς ευτυχής που διαβάζει ένα μυθιστόρημα, κοιμάται μετά ήσυχος, αλλά στην πραγματικότητα δεν αγγίζει την ουσία των προβλημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μυθιστορήματα, αν τα δει κανείς ιστορικά, γεννήθηκαν εκεί που οι εξουσίες ήταν μακριά από τον άνθρωπο, μακριά από τις κοινωνίες. Γεννήθηκαν στη Ρωμαϊκή εποχή, στους ελληνιστικούς χρόνους, γεννήθηκαν στη νεότερη εποχή, όπου ηγεμονεύει ο ένας και οι ολίγοι, ποτέ όμως σε περιόδους δημοκρατίας. Διότι δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να κοιμηθεί ευτυχισμένος με ό,τι διάβασε για την ολική σχέση του Α με τον Β και ούτω καθεξής, ή με κάποια επιμέρους κοινωνικά προβλήματα. Είναι το μείζον που προέχει στη σκέψη των ανθρώπων. Μια τελευταία επισήμανση έχει να κάνει με τα μυθιστορήματα ή τα ιστορήματα γενικότερα που αφορούν στο μέλλον, στη μελλοντολογία. Ό,τι και να διαβάσει κανείς,
Τόφλερ ή οποιονδήποτε άλλο, θα διαπιστώσει ότι αυτό που υπόσχεται να μας πει είναι όχι η μετάβαση σε μια άλλη εποχή, η κάθε εποχή ορίζεται από το σύστημά της και τις αξίες της, αλλά σε αυτά που θα εισφέρει η νέα εποχή για να λειτουργήσει μέσα στην παλαιά κατάσταση πραγμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αποτίμηση της, του μέλλοντος. Το θέμα τοποθετείται στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Αλλά ο διάλογος που γίνεται έχει ως αφετηρία το 2100, έναν περίπου αιώνα μετά. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το δει κανείς υποπροοπτική. Δηλαδή, διηγείται ουσιαστικά τα σημερινά, αλλά από μια απόσταση μελλοντολογίας. Και σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δει κανείς τα βασικά στοιχεία αυτής της εξέλιξης. Η κυρία Λάζαρη ανέφερε ορισμένα τον πολίτη Α, ένα νεαρό ο οποίος ψάχνεται να βρει και ξαφνικά ερωτεύεται την κόρη του κυβερνήτη και αναγκάζεται προκειμένου να τη βρει να γίνει ο αρχηγός της ΚΙΠ του κυβερνήτη. Ο πολίτης Β, που είναι ένας πανητής του εαυτού του για λόγους που μας εξηγεί και ο οποίος επιστρέφει μετά από μια περίοδο για να αναλάβει έναν άλλο ρόλο σε τρία επίπεδα, ιντερνετικά αλλά και με το βιβλίο που εκδίδει, και βεβαίως τον κυβερνήτη που μας αποδίδει το σύστημα της εξουσίας και τη λογική του με ένα πολύ παραστατικό τρόπο ο κύριος Κάλιουσης, που αξίζει κανείς να σταθεί σε αυτό, γιατί αποδίδει τα διάφορα επίπεδα, διαγραφή μάλλον τα διάφορα επίπεδα λειτουργίας της πολιτικής εξουσίας που έχει αυτή την αυτόματη λογική και την αυτονόητη λογική της μοναρχίας, της εκλόγινης μοναρχίας, που αναφέρεται στην κοινωνία αλλά που δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία, και αυτό όλο το πλέγμα αποτελεί μια θητεία, θα έλεγα, και μια μαθητεία στη σημερινή μας, γιατί αυτή είναι περιγράφη, στη σημερινή μας εποχή, που είναι το σύστημα εξουσίας το οποίο έχουμε. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα που θα μας επιτρέψει να κοιμηθούμε ήσυχοι το βράδυ, γιατί οι ήρωες ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους, βρέθηκε η μητέρα η οποία εξεδιώχθη, η γυναίκα του κυβερνήτη, βρέθηκαν μεταξύ τους η κόρη του κυβερνήτη με τον πολίτη Α κλπ. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τι εγκαθιδρύθηκε τελικά με αφετηρία ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων που ο 7ος ουρανός, το πεδίο, οι ουρανιστές από τη μια μεριά και οι εντρονιστές από την άλλη. Να προσέξετε, διότι οι ουρανιστές το 17ο αιώνα στη Γαλλία ήταν άλλοι και εξελίχθηκαν διαφορετικά μετά. Από εκείνη στο ίδιο. Το τσιπάκι της γνώσης που αντιδιαστέλλεται με το τσιπάκι της λύθης, την αρετή της εχεμήθειας ή της νομιμοφροσύνης, της νομιμοποίησης και της νομιμοφροσύνης, είναι τα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν πρώτον το ποιος κατέχει τη γνώση, δεύτερον την τεχνολογία της γνώσης και πώς μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά ή ανατρεπτικά προς κάθε κατεύθυνση. Όταν μου είπε ότι εμπνέεται από το έργο μου την κοσμοστημική γνωσιολογία, μου κίνησε την περιέργεια να δω πώς το εφαρμόζει, πώς το βλέπει και πώς το εφαρμόζει. Πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσίασε και το διάβασα απνευστή, που όπως σας είπα δεν διαβάζω ποτέ μυθιστόρημα. Δεν μπορώ δηλαδή, όχι, δεν το απορρίπτω, δεν μου πηγαίνει. Απνευστή διότι με ευνηδίαζε κάθε φορά ευχάριστα και πρέπει να πω ότι συνήγαγα στο τέλος ότι με αποδίδει καλύτερα από όσο αποδίδω εγώ τον εαυτό μου. Δεν υπερβάλλω σε αυτό, γιατί το να κάνει κανείς θεωρία σε κάτι και
να έρχεται κάποιος να εφαρμόζει βασικές αρχές αυτής της θεωρίας στην πράξη μέσα από παραστατικά παραδείγματα ζωής, δηλαδή μιας καθημερινής λειτουργίας της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και εδώ ακριβώς μπορεί κανείς να δει αυτή την πλοκή, η οποία, όπως σας είπα, έχει ως κεντρικό πυρήνα αφενός την δομή της εξουσίας, που την αναλύει με πολύ παραστατικό τρόπο σε όλες τις εκφάνσεις, και από την άλλη μεριά την ανάδυση ενός νέου φαινομένου που ξεκινάει από μια κοινή αμφισβήτηση, από μια λογική μιας ομάδας και καταλήγει να γίνει αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος. Αμφισβήτηση του ίδιου του συστήματος μέσα και από την ορθή χρήση της γνώσης που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο των ανθρώπων και που διαμορφώνουν κώδικες και λειτουργίες μεταξύ τους. Ξέρετε, έχω γράψει κάπου ότι η τεχνολογία θα είναι τέτοια που δεν θα χρειάζεται να ταξιδέψουμε στο Τόκιο για να κυκλοφορούμε όντας στην Αθήνα, στο Τόκιο ως αν είμαστε εκεί. Το ίδιο σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι, η τεχνολογία της επικοινωνίας είναι ένα φαινόμενο που έτσι και ξεκινήσει δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε δύο επίπεδα αυτής της τεχνολογίας που πρέπει να συγκρατήσουμε. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με τις υποδομές. Πρώτα έγιναν οι σιδηρόδρομοι, τα αεροπλάνα και πολλά άλλα. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό που συγκροτείται σήμερα, που είναι ουσιαστικά η μεταμόρφωση της φυσικής επικοινωνίας σε τεχνολογική επικοινωνία. Δηλαδή, η συγκρότηση του κοινωνικού ανθρώπου δεν θα γίνεται στην πραγματικότητα μέσα από τις καθημερινές του σχέσεις, ήδη το ξέρουμε αυτό με τα Facebook κλπ, αλλά και σε επίπεδο συστήματος θα λειτουργεί, θα συγκροτείται και θα λειτουργεί την τεχνολογία της επικοινωνίας, το τεχνοδίκτυο. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει στην Πνίκα, όπως πήγαιναν οι αρχαίοι Αθηναίοι, για να κάνουν διαβούλευση και να αποφασίσουν. Θα συναντιόνται ο καθένας από το σπίτι του ή όπου βρίσκεται, χωρίς να έχει καν υπολογιστή μπροστά του, χωρίς να έχει κινητό, με αυτό το τσιπάκι της γνώσης. Δεν μου αρέσει ο όρος τσιπάκι της γνώσης, γιατί μειώνει την αξία του, όχι γιατί είναι κάτι που δεν... το εικονιστικό. Ναι, ακριβώς. Αλλά θα βλέπει κανείς και θα επικοινωνεί με, είτε με τους πολίτες ενός συστήματος, ενός μιας χώρας, μιας πολιτείας, είτε με τον κόσμο ολόκληρο, χωρίς καν να βρίσκεται εκεί. Αυτά είναι στοιχεία που θα τα ζήσουν οι νεότεροι, αλλά που κινούνται με μια τρομακτική ταχύτητα προς το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο στοιχείο το οποίο ο Κάλλιωσης μας το τοποθετεί μέσα στο πραγματικό πεδίο μιας ομάδας και που διαχέεται στο σύνολο μιας ολόκληρης κοινωνίας και που οδηγεί μέσα από την καθολική γνώση στην ανατροπή, ουσιαστικά στην κατάρρευση του κρατούντος πολιτικού συστήματος, δηλαδή της εκλογικής μοναρχίας. Πρέπει να πω βεβαίως ότι η έννοια της γνώσης, άλλωστε διευκρινίζεται πλήρως από τον Βαγγέλη τον Κάλλιωση, είναι κάτι που, εάν δεν το διευκρινίσει κανείς εξ αρχής, κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα των σημερινών ανθρώπων, αυτών που κατέχουν το σύστημα, οι οποίοι μιλάνε πάρα πολύ για την τεχνολογία της επικοινωνίας. Γιατί, όχι της επικοινωνίας, της πληροφορίας. Γιατί μιλάνε για την πληροφορία? Γιατί είναι άλλο πράγμα η πληροφορία, άλλο πράγμα η γνώση. Δεν μιλάνε για την τεχνολογία της γνώσης, αλλά της πληροφορίας. Γιατί τη θέλουν διαχειριστική του συστήματος. Η πληροφορία για το πώς θα επενδύσουμε ανάλογα με το τι γίνεται στο Τόκιο, στη Νέα Υόρκη, στο κλιματιστήριο, η πληροφορία
για το τι γίνεται παντού και για να ταξιδέψουμε ενδεχομένως, αλλά η γνώση δεν προβάλλει ως πρώτο ζήτημα. Και το δεύτερο είναι, με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποκρύψουν από τη σκέψη των ανθρώπων το μείζον. Δηλαδή να δουν την τεχνολογία ως το νέο μέσο επικοινωνίας, άρα το νέο πεδίο πάνω στο οποίο θα συγκροτηθεί η πολιτεία για να λειτουργήσει, πράγμα που με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα ο κοινωνικός άνθρωπος θα πάρει στα χέρια του το πολιτικό σύστημα και θα αποφασίζει αυτός αντί για να αποφασίζει ο ένας ή ο λίγοι. Γιατί το διακύβευμα μέσα από τη διαμαρτυρία είναι πιο ότι διαδηλώνουμε την αντίρρησή μας στις πολιτικές που ακολουθούν οι άλλοι, σκεφτόμαστε στις εκλογές ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον άλλον γιατί δεν μας αρέσει αυτός, αλλά κανείς δεν αναλογίζεται, γιατί δεν περιέχεται σε αυτή την προβληματική η λογική της εναλλακτικής πρότασης, κανείς δεν σκέφτεται γιατί να μην είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίσω, αφού ξέρω και γι' αυτό διαδηλώνω τι πρέπει να γίνει, ή γιατί αντί να σκέφτομαι πώς θα εκλέξω τον έναν ή τον άλλον, να είμαι πάλι εγώ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει για τα κοινωνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Ποιος επομένως έχει την ευθύνη της συλλογικότητας, κρίνει και το ποιος αποφασίζει για λογαριασμό της συλλογικότητας, άρα πόση ελευθερία, η μη ελευθερία έχει η κοινωνία. Γιατί το κριτήριο της ελευθερίας, σαφές στη διαδρομή του βιβλίου, είναι η αυτονομία. Το μη άρχεστε υπομηδενός, θα μας πει ο Αριστοτέλης. Δεν θα το πει γιατί το εφήβρε αυτός, γιατί το μεταφέρει όπως το δίδασκε η δημοκρατία. Αυτό λοιπόν το μέτρο είναι που στην πραγματικότητα μας φέρνει αντιμέτωπους με την εποχή μας. Έχει και μία άλλη παράμετρο που θέτει το ερώτημα γιατί περίπου 80 χρόνια ή 100 χρόνια μετά δεν διαδόθηκε. Και είναι μια ωραία και φάνταστη ερμηνεία του πώς μπορεί το σύστημα, το κρατούν σύστημα, να απομονώνει και να αφήνει τους ανθρώπους που εφήβραν την δημοκρατία να την απολαμβάνουν, αλλά να μην διαδίδεται, να μην γίνεται, μεταβάλλεται δηλαδή σε αξιακό σύστημα πέραν αυτού του μικρού και περιορισμένου χώρου. Αυτή λοιπόν η όλη λογική της σχέσης μεταξύ του ατόμου που είναι έξω από τη συλλογικότητα και του ατόμου που εγγράφεται μέσα στη συλλογικότητα, είτε με αθέσμητο τρόπο, όπως είναι η εν γέννη δράση του πολίτη Α, του πολίτη Β και της, πώς τη λέμε την κόρη, πώς τη λες, την Ξωτικό. Το Ξωτικό, μας δείχνει ότι ο άνθρωπος καταρχήν δεν χρειάζεται να είναι θεσμημένος πολιτικά ώστε να λειτουργεί με όρους συλλογικότητας, αρκεί να δομήσει το αξιακό του σύστημα έτσι ώστε να σκέφτεται τον εαυτό του μέσα στο συλλογικό και να δρά προκειμένου να το πραγματοποιήσει. Άρα να αναγκάσει και την όποια εξουσία να λειτουργήσει με τον ίδιο αυτό τρόπο. Η καθολική γνώση λοιπόν είναι μια γνώση η οποία μπορεί να χειραγωγηθεί από αυτόν που κατέχει την εξουσία και να ηγεμονεύσει ή να ελεγχθεί από την κοινωνική συλλογικότητα και να λειτουργήσει απελευθερωτικά για τον άνθρωπο, για το σύνολο της κοινωνίας. Η κοινωνία ιδιώτης ή η κοινωνία εταίρος της συνολικής πολιτείας. Είναι ζητήματα που τα διαπραγματεύεται ο Βαγγέλης σε βάθος και ας έχει μυθιστορηματική μορφή. Στην πραγματικότητα ξεδιπλώνεται μέσα από το έργο του μια φιλοσοφία του μέλλοντος και στο πλαίσιο αυτό μια αντίληψη για την διαλεκτική σχέση που έχει η γνώση με την πολιτική ή με την κοινωνία. Πού την τοποθετεί και πώς αναπτύσσεται σε ένα γενικότερο περιβάλλον. Πώς μπορεί να οδηγήσει δηλαδή στη λύθη ή στη γνώση και στην απομυθοποίηση, στην κοινωνική συνοχή ή στη διάλυση και στην εξατομίκευση της κοινωνίας.
πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον μιας ευανάγνωστης, πρέπει να πω, και πολύ καλής γλωσσικά διατύπωσης του όλου περιεχομένου του μυθιστορήματος, μπορεί κανείς να βρει μια ολόκληρη θεωρία για το μέλλον που μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από την προσωπική του ιδιωτικότητα και να του επιτρέψει να σκέφτεται με τους όρους του συλλογικού, δηλαδή του πεδίου μέσα στο οποίο, εάν αυτό λειτουργεί υπέρ του κοινού συμφέροντος, και ο ίδιος θα έχει την αντίστοιχη λειτουργία, δηλαδή την ευτυχία που μπορεί να βρει όχι μόνο στο ατομικό, όπου μπορεί να λειτουργεί και να τρώει τις σάρκες της συλλογικότητας, αλλά και μέσα την καταξίωσή του μέσα στο συλλογικό γίγνεσθε. Ευχαριστώ και συγχαίρω και εύχομαι και στο επόμενο.